παρατείνονται τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό μέχρι και την Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6 το πρωί. Η απόφαση αυτή είναι επιβεβλημένη, καθώς το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι υψηλό. Ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές αποτελεί και πηγή ανησυχίας. Τέτοιες περιοχές που εμφανίζουν πολύ ψηλά κρούσματα σε σχέση με τον πληθυσμό τους είναι η Θεσσαλονίκη, οι Σέρες, η Λάρισα, η Μαγνησία, η Αιτωλοκαρνανία, η Αχαΐα και η Λέσβος. Ιδίως για την πόλη της Πάτρας, εν ώψη του Αγίου Ανδρέα, αυτής της μεγάλης γιορτής για την πόλη, εφιστούμε την προσοχή σε όλους, ώστε να τηρούν τα μέτρα, να αποφεύγουν τον συγχρονισμό και να γιορτάσουν μέσα μαζί με την οικογένειά τους, όχι με ανταλλαγή επισκέψεων που ούτως ή άλλως απαγορεύονται. Κάνουμε έκκληση να μην γίνει μία ακόμη μεγάλη τοπική γιορτή λόγος υπερμετάδοσης. Η κυβέρνηση, με τη βοήθεια των ειδικών, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα ανακοινώσει τα επόμενα βήματα στην κοινή προσπάθεια όταν θα έχει περισσότερα δεδομένα για την πορεία της πανδημίας. Ο στόχος παραμένει ένας. Οι Έλληνες να συναντηθούν με το εμβόλιο όρθιοι και υγιείς και από την άνοιξη του 2021, με το καλό, να ανοίξει και πάλι μια νέα εποχή για τη χώρα μας. Στο μεταξύ, συνεχίζουμε να στηρίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτό αποδεικνύεται από τρία στοιχεία. Πρώτον, οι μονάδες εντατικής θεραπείας πριν την πανδημία ήταν 557. Σήμερα λειτουργούν πάνω από 1.260 μεθ. Δεύτερον, το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν την πανδημία ήταν 88.690. Σήμερα έχει ξεπεράσει τις 100.000. Και τρίτον, πριν από την πανδημία, για την ακρίβεια το 2018, δαπανήθηκαν για την υγεία περίπου 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ και το 2020 έχουν δαπανηθεί 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο παραπάνω. Παράλληλα, η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα μεριμνήσει για την προκήρυξη θέσεων γιατρών, ώστε όλο το ιατρικό προσωπικό το οποίο υπηρετεί σήμερα στις μονάδες εντατικής θεραπείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, να καταστεί μετά από την οικονομική κρίση αορίστου χρόνου. Είναι μια πράξη αναγνώρισης από την πολιτεία του έργου που επιτελούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά είναι και απόδειξη της βούλησής μας για διαρκή αναβάθμιση του συστήματος υγείας. Η κυβέρνηση, και πιστεύουμε όλοι οι Έλληνες, είμαστε πολύ περήφανοι για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και τα μικροβιολογικά εργαστήρια, τις καθαρίστριες, τους τραπεζοκόμους, τους διοικητικούς που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.